Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών του 7ου Γυμνασίου και του 5ου Γενικού Λυκείου Καβάλας, καθώς και η κοινή θεατρική ομάδα των δύο σχολείων, παρουσιάζουν τη μουσικοχορευτική παράσταση «Η Μελωδία της Ευτυχίας» στις 18 με 21 Απριλίου 2015 και ώρα 7.30 μετά μεσημβρίας στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φέτος έχουμε τη χαρά να κάνουμε τη δεύτερη παράσταση. Είναι δεύτερη για το 5ο Λύκειο, είναι πρώτη για το 7ο Γυμνάσιο. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ δεν σας μιλάω αυτή τη στιγμή ως εκπρόσωπος του 5ου Λυκείου. Είμαι μία από τις τρεις καθηγήτριες που είμαστε οι συντελεστές αυτής της παράστασης, αλλά κατά σύμπτωση είμαι στο 5ο Λύκειο. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη χαρά γιατί συνεργαστήκαμε δύο σχολεία μαζί και κατά τη δικιά μας εκτίμηση αυτό ήταν απόλυτα επιτυχημένο. Τόσο πολύ δεν μας απασχολεί το αποτέλεσμα, αν θα είναι άρτιο, διότι έχουμε να κάνουμε με μαθητές, είναι μια αριστεχνική παράσταση. Αυτό που μας έκανε να χαρούμε ιδιαίτερα είναι ότι τα παιδιά μας συνεργάστηκαν θαυμάσια, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, γίνανε όλοι μια εξαιρετική παρέα και πέρα από το, από τη θεατρική παιδεία που απέκτησαν, πέρα από το ότι έμαθαν πώς μπορεί να γίνει μια θεατρική παράσταση, πόσοι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν γι' αυτό, πόσο δύσκολο είναι ένα τέτοιο εγχείρημα, ποια είναι τα επαγγέλματα που εμπλέκονται μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το μεγαλύτερο κέρδος θεωρούμε, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε εκπαιδευτικοί, είναι ένα μικρό μάθημα ζωής που πήραμε. Ότι για να κάνουμε κάτι χρειάζεται συλλογικότητα, χρειάζονται υποχωρήσεις, υπευθυνότητα, συνέπεια και βέβαια πάρα πολύ δουλειά. Αυτό το κατάλαβαν όλοι, ότι για να πετύχουμε κάτι στη ζωή μας χρειάζεται να δουλέψουμε σκληρά και να κάνουμε από μικρές έως μεγάλες θυσίες, τηρουμένων των αναλογιών. Δεν ήταν κανένα τεράστιο εγχείρημα, πήραν όμως αυτό το μικρό μάθημα ζωής. Πριν ευχαριστήσω οποιονδήποτε άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά τα οποία δούλεψαν για αυτή την παράσταση. Thank you.
στέλνουν στο αδελφά του, θα πρέπει να εξετάσουμε εδώ ποιο σε φωτάκιλο κλείσιμο και σημεία να αποφάσιστε και ποιε ανέκδοτε να μονοποιείτε. Οι υποψήφιε θα ταχθούν στο βαρύ όμω όπω είχε σπάσει. Και λέτε. Πάλι κοιμάσαι εσύ. Συγγνώμη, Αγία Μητέρα. Τι λέτε για την αδελφή Ημογέννη. Αγία Ηγουμένη, περιμογέννηση καμία αμφιβολία. Εμετρήτη, εζυγίστη και ευρέθη λειψή. Και ευρέθη λειψή. Τότε είναι τόπος για την ρόλ παπαδιές. Εννοείς είχαν ο παπαδιές, αδελφή Ερασμία. Μάλιστα. Τα λέτε. Μετά. Συνεχίζω. Άγγελος Χριστίνης. Μαρία. Συνεχίζω. Ακολουθεί Μαρία. Προσωπικό στενοπέ τέρμα. Παρά ότι μονίμω πλέει στι φασαρίε. Δεν νομίζετε. Συνυπογράφω. Αδελφή Μερενίκη. Τη Μαρία. Τη Μαρία. Πάλι είναι το μοναστήρι. Να τι κρεμάσουμε που δουν. Ψάξατε στο Σταύρο. Ξέρετε πόσο αγαπά τα ζώα. Ψάξετε παντού. Σε όλα τα μέρη. Αδελφή Μερενίκη. Λαμβάνοντα υπόψη ότι μιλάμε για τη Μαρία. Ίσως θα ήταν καλύτερα να ψάξετε στα ασυνήθιστα.